νομός Ερών είναι ένας από τους 13 νομούς της Μακεδονίας, του μεγαλύτερου διαμερίσματος της Ελλάδας και ανήκει στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολικά συνορεύει με τους νομούς Δράμας και Καβάλας και δυτικά με τους νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Στα βόρεια συνορεύει με τη Βουλγαρία και με τα Σκόπια. Είναι ο νομός με τα περισσότερα χωριά σε όλη την Ελλάδα. Ανήκει στους παιδινότερους νομούς της Ελλάδας, δεδομένου ότι το 48% της συνολικής έκτασής του χαρακτηρίζεται σαν παιδινό ή μειωρινό. Περικλείεται δυτικά από τις οροσειρές Κερκίνης, Βερτίσκου και Κερδιλίων, ανατολικά από τις οροσειρές Ορβίλου, Μενικίου, Παγκαίου, ενώ βόρεια δεσπόζει το όρος Μπέλας. Το νομό διασχίζει ο ποταμός Στριμώνας, που πηγάζει από τη Βουλγαρία και εκβάλλει στο Στριμωνικό κόλπο. Κυριότερος παραπόταμός του είναι ο Αγγίτης, στο ανατολικό τμήμα του νομού, όπου ρέει μεταξύ του Παγκαίου και του Μενικίου όρους, σχηματίζοντας το φαράγγι του Αγγίτη δίπλα στα σπήλαια της Αλιστράτης. Οι κάτοικοι του νομού είναι είτε γηγενείς Έλληνες, είτε πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Η συνολική έκταση του νομού ανέρχεται σε 3.790 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι το 3% της έκτασης της Ελλάδας. Το 41% της συνολικής έκτασης του νομού είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γεγονός που καθορίζει και την κύρια ασχολία των κατοίκων του νομού. Στο νομό υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι. Αυτή είναι η πόλη των Σερών, η περιοχή της Αμφίπολης, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, η Ιερά Μονή της Οικοσιφηνήσης με σπάνιες αγιογραφίες και η Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Αλιστράτης, τα οχυρά του Μεταξά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων στην οροσειρά Μπέλες, όπου βρίσκεται και η τοποθεσία Κλειδί, εκεί δηλαδή που ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος εξολόθρευσε το στρατό των Βουλγάρων το 1014. Έχει αρκετά τουριστικά μέρη που δέχονται πολλούς επισκέπτες, όπως τον Άγιο Ιωάννη, προάστιο του Δήμου Σερών, την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται στην άκρη της πόλης, το Λαϊλιά, με την πλούσια δασική του βλάστηση και το σύγχρονο χιονοδρομικό του κέντρο, τη λίμνη Κερκίνη, με το τεχνητό φράγμα άρδευσης της πεδιάδας των Σερών, τον πλούσιο υδροβιότοπο και το φρέσκο ψάρι, τα Άνω Κορόγια με το δροσερό βουνίσιο κλίμα το καλοκαίρι και τη φρέσκια πέστροφα, την Αλιστράτη, όπου εκεί οι επισκέπτες μπορούν να δουν το γνωστό σπήλαιο και το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη. Άφησα μήνυμα στο κινητό σου, έλα μετά στο κινητό σου. Έχουμε αουτομπάν για βαταγκάζια, έλα στις Σέρες κι άσε τα νάζια,
αυτοδρόμιο για όλα τα γκάζια. Έλα στις Σέρες κι άσε τα νάζια. Πάμε κερδίλια και στο λιοντάρι που το στριμώνα έχουν καμάρι. Και στην Αμφίπολη έχουνε μείνει γραπτά και πάπυρι που στο κυδίδι. Και στην Αμφίπολη έχουνε βγάνει το γιο το Αλέξανδρο με τη Ροξάνη. Με σολακιά και χιονοχώρι πάμε το βράδυ για τα πουστιάτικο τρανό φεγγάρι. Και στο Λαλιά αν έχεις μέρες κάνουμε πόλεμο με ακανέδες. Έχουμε πίστα για το χειμώνα, κάνουμε πάρτι μέσα στα χιόνια. Πρωί-πρωί πάμε στη πιάτσα για μια σερέικη ζεστή μπουγάτσα. Το μεσημέρι στα ταβερνάκια κούζα σερέικα και τσιπουράκια. Και το βραδάκι στα κουτουκάκια σουβλάκια βόλικα και μπουζουκάκια.